Γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε το δεύτερο βιντεάκι για το θέμα με τα γόνατα. Είχαμε κάνει το πρώτο την περασμένη εβδομάδα. Εύχομαι να ήβρετε τσιλό τον χρόνο να χτίσετε τσιλή συνείδηση γενικά το τι κάνετε με τα γόνατα, με τα πόδια, με το γόνατο που ίσως μπορεί να έχει θέμα, μπορεί και τα δύο γόνατα να έχουν κάποιο θέμα. Σήμερα θα μπούμε έτσι λίγο, δεν θα κάνουμε πάλι γυμναστική, γιατί πριν να κάνουμε οτιδήποτε, πρώτα πρέπει να χτίσουμε γενικά υψηλή συνείδηση και ίσως να μάθουμε έτσι κάποια πράγματα. Σήμερα να δούμε το τι δεν αρέσουν, δεν αρέσει στα γόνατα. Μιλούμε πάντα για γόνατα που είναι άρρωστα, έχουν κάποιο θέμα. Μιλώ τώρα για υγιείς γόνατα, εννοείται τα υγιείς γόνατα κάνουν ό,τι θέλουν και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Παρόλο που, εντάξει, πάντα υπάρχει πάντα μια πιθανότητα να τραυματιστούν και αμέ που πιστεύεις ότι όντως είναι υγιής, αλλά τελικά βρέθεσαι με έναν τεράστιο τραυματισμό. Εννοείται πάντα υπάρχει μια πιθανότητα να γίνει το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων, συζητούμε για γόνατα που έχουν αδυναμία και έχουν πόνο και αυτά. Εννοείται αν βρίσκετε τα βιντεάκια αυτά ενδιαφέρον, μην τα κρατήσετε μόνο για σας. Θα είναι πολύ ωραία να τα κάνετε share, subscribe, like. Θα ήμουν και εγώ ευγνώμων και σίγουρα άλλα άτομα ευγνώμων, αφού μπορεί να βρουν και αυτοί ενδιαφέρον τα βιντεάκια μας εδώ στο channel μου. Τι δεν αρέσει στα γόνατα. Okay. Να ξεκινήσουμε πρώτα έτσι με θερμοκρασίες. Σήμερα επέλεξα μια έτσι γωνία που νομίζω στο channel δεν έμπηκαμε ποτέ σε αυτήν την γωνία. Εδώ δεξιά μου είναι το studio βασικά, εδώ που κάνουμε και τα μαθήματα έξω κάποιες φορές. Και εδώ αριστερά μου υπάρχουν έτσι διάφορα δέντρα, μοιάζει έτσι λίγο με πάρκο η όλη φάση. Αλλά τέλος πάντων να με έτσι φυσά λίγο, γιατί είναι τώρα τέλεια μέσα στο μεσημέρι, είναι αρκετή ζέστη τώρα. Ήθελα να κάνω το βιντεάκι έξω και έτσι βρήκα τον τη γωνία. Ξεκινώ με τη θερμοκρασία, γι' αυτό έμπηκα να σας πω γιατί είμαστε να με σήμερα. Θερμοκρασίες, δεν αρέσει στα γόνατα, απότομες αλλαγές θερμοκρασίες, δηλαδή ας πούμε να είναι υπερβολικά ζεστή και μετά απότομα να μπούμε σε υπερβολική κρυάδα ή το αντίθετο, να είναι πάρα πολύ κρυάδα και να πούμε έτσι απότομα να μπούμε σε πολύ ζέστη. Εννοείται, δαμέ μπορείτε να μου πείτε ναι, αλλά όταν έχει φλεγμονή το γόνατο είναι καλά, εννοείται, να βάζουμε μπάγο. Συμφωνώ απόλυτα. Όταν όμως έχουμε υπερβολικά άρρωστα γόνατα, άρρωστο γόνατο, να ξέρεις ότι αυτή η επότομη αλλαγή θα νιώθεις, δεν θα νιώθεις άνετα. Θα σου βγάλει, όταν δεν νιώθεις άνετα με την απότομη αλλαγή θερμοκρασίας, δείχνει και πόσο άρρωστον είναι και το γόνατο. Αν νιώθεις πόνο ή νιώθεις πολλά περίεργα με την αλλαγή, σημαίνει το γόνατο όντως δεν είναι καλά. Εννοείται αν έχεις φλεγμονή και σίγουρα είπες ο φυσιοθεραπευτής και τα λοιπά να βάλεις πάγο, εννοείται θα βάλεις, γιατί αυτό είναι θεραπεία.
Σε τούτες οι απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας, ας πούμε, μπορεί να είναι πάρα πολύ ζέστη και να μπω σε μια παγωμένη θάλασσα. Τούτη η απότομη αλλαγή δεν αρέσει στα γόνατα. Okay. Και εννοείται ούτε να μείνω πολλή ώρα, ενώ και η πολλή ώρα. Αν θα βάλω πάγο, είναι 15 λεπτά βασικά, ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερο. Θα βάλω απλά 15 λεπτά. That's it. Θα μπω στη θάλασσα που είναι παγωμένο το νερό, που σίγουρα έχει πολλά άτομα που το κάνουν τούτο, και να μείνω μέσα μια ώρα και απλά να κολυμπώ. Δεν αρέσει το πράγμα. Είπαμε έτσι λίγο τούτο, απότομες θερμοκρασίες δεν αρέσει και βγαίνει προς τα έξω το πόσο τελικά άρρωστο είναι το γόνατο, πόσο ταλαιπωρείται το γόνατο. Βασικά, extremities, δηλαδή το να το τεντώσω εντελώς, να το κλειδώνω, ναι, να το κλειδώνω, δεν αρέσει στα γόνατα. Να ξενεφερά σήμερα δαμέ έξω, να κάθομαι στον καναπέ ή να ξαπλώνω στον καναπέ και να έχω βάλει τα πόδια μου πάνω σε έναν τραπεζάκι, πιο ψηλό το τραπεζάκι, και να είμαι πάλι αρκετές ώρες, ας πούμε, να βλέπω μια ταινία και να δημιουργώ, χωρίς καν να το συνοποιώ, να δημιουργώ υπερέκταση στο γόνατο, δηλαδή υπερέκταση στο γόνατο και να αναγκάζω τους τένοντες, ναι, να ανοίγουν, να δημιουργούν ανοίγματα που ίσως δεν είναι έτοιμα να γίνει εκείνο το πράγμα. Υπερβολικά να κλειδώνω, να κάνω υπερέκταση, να πιέζω, να τα τεντώνω, να πιέζω έντονα, να δημιουργώ ευληγησία, αλλά επιμένω. Τούτον δεν αρέσει στα γόνατα. Το αντίθετο ακόμα, όπως είμαι δαμέ τώρα με το αριστερό μου γόνατο, έτσι πολλά λυγισμένο, δεν μπορεί να λυγίσει άλλο βασικά, ούτε τούτον αρέσει στα γόνατα, ειδικά αν έχουμε φλεγμονές στα γόνατα, δεν αρέσει στα γόνατα. Βασικά το γόνατο δεν θα μπορούσε να το κάνει. Πολύ πιθανότητα δεν θα μπορούσε να το κάνει το γόνατο. Το γόνατο που μόνο του λέει ότι δεν μπορεί να σου το κάνει. Αλλά πολλές φορές μπορεί να σου το κάνει απλά μετά. Δηλαδή μετά που να πάει να κινηθείς, καταλάβεις ότι το γόνατο εκείνο δεν μπορεί να κινηθεί και θέλει έτσι χρόνο να κινηθεί. Περιβολικά ανοίγματα, overstretching, να κλειδώνω, να κάνω υπερεκτάσεις, δεν αρέσει, να λυγίζω για πολλή ώρα, να λυγίζω και να επιμένω, ξέρω, να κάθομαι πάνω, ας πούμε, έτσι, πάνω στις φτέρνες κάθομαι τώρα, ούτε τούτον δεν αρέσει στα γονάτα. Overstretching, overbending, too much bending, δεν αρέσει. Πολλές φορές δεν αρέσει στα γόνατα να είσαι πάνω στα γόνατα. Νιώθεις αδυναμία, μπορεί να νιώθεις πόνο. Πάλι λέμε αν έχει φλεγμονή, δεν θα αρέσει. Μπορείς να βάλεις κάποιο μαξιλαράκι εκεί, αν όντως πρέπει να βρεθείς πάνω στα γόνατα για λίγη ώρα. Τούτο με το να το λυγίσω, θα μπορούσα να βάλω ένα μαξιλαράκι από πίσω από το γόνατο, όπως είναι το χέρι μου τώρα εδώ, αλλά ένα λεπτό μαξιλαράκι, απλά να μπει πίσω από το γόνατο. Τούτο βοηθά απλά για να δημιουργούμε χώρο στο γόνατο. Είπαμε αν έχει κάποια φλεγμονή, κάτι έτσι βασικά. Το να κοιμούμε προύμητα, να κοιμούμε, να ξαπλώνω δηλαδή με τις ώρες στο κρεβάτι, προύμητα το βράδυ, δεν αρέσει στα γόνατα, δεν βοηθά τα γόνατα καθόλου.
το αντίθετο δημιουργείται πολύ, πολύ κυκλοφορία αίματος στα γόνατα, που δεν βοηθά τα γόνατα καθόλου. Καλύτερα να ξαπλώνουμε στην πλάτη, να ξαπλώνει το σώμα στην πλάτη και να μάθει το άτομο που ξαπλώνει να βάζει μαξιλαράκια που κάτω που τα γόνατα. Σε το μαξιλαράκι πιάνει με αυτήν την περιοχή εδώ και ξαπλώνεις και έτσι τα γόνατα κρατιούνται σε μια πιο άνετη θέση και εννοείται η μέση και η πλάτη, αλλά το θέμα μας είναι για τα γόνατα. Μπορούμε εννοείται να ξαπλώνουμε και στο πλάι, που πάλι it's fine, φτάνει να βάλουμε κάποιο μαξιλαράκι ενδιάμεσα στα γόνατα. So, όπως ξαπλώνεις στο πλάι, έτοιμη να κοιμηθείς, έτοιμο το σώμα να κοιμηθεί, θα βάλεις εδώ κάποιο μαξιλαράκι. Δεν θα έχεις τα γόνατα να είναι το ένα γόνατο πάνω στο άλλο. Okay. Θα βάλεις μαξιλαράκι εδώ. Okay. Τούτο ήταν για το... Δεν έγραψα τίποτε κάτω. Γιατί ήθελα να βγει πιο φυσικό το όλο θέμα και γενικά θέλω να βγαίνουν φυσικά τα βιντεάκια εδώ και έτσι δεν έγραψα κάτι κάτω, ελπίζω να τα θυμηθώ όλα. Εννοείται θα ήθελα να κάνετε comment, μπορεί εσείς να έχετε γνωρίσει κάποια κίνηση ή κάτι που δεν αρέσει στα γόνατα σας, θα ήταν ωραία να το διαβάσω στα comments ναι, κάτω. Το άλλο που δεν αρέσει στα γόνατα είναι η κίνηση, τούτη η κίνηση δεξιά και αριστερά, moving side to side κίνηση. Εννοείται αν δεν έχει σταθερότητα το γόνατο, δεν έχει stability το γόνατο, τούτη κίνηση θα είναι δύσκολη. Να μου πεις πότε κάνω έτσι κίνηση. Ας πούμε, πάω τώρα να σηκωστώ, λέμε τώρα, βλέπεις το γόνατο αθόρμητα, έχει φύγει προς τα έξω. Ναι, αλλά για να σηκωστώ, το γόνατο θα έρθει μέσα για να πιάσει το βάρος μου. Πρέπει να είμαστε λίγο έτσι more conscious, συνειδητοί, το πώς κατεβαίνουμε κάτω στο έδαφος, πώς θα καθίσουμε πάνω σε καρέκλα, πώς θα ανεβούμε από την καρέκλα, να μην υπάρχει το rotation side to side μέσα στην αρθρώση του γονάτου, ειδικά αν δεν έχει σταθερότητα το γονάτο, να επιμένω πάνω σε τούτο. Πώς δημιουργούμε σταθερότητα, εντάξει, να μπούμε στα άλλα βιντεάκια που θα έρθουν στο μέλλον, να γυμναστούν οι συγκεκριμένες μυϊκές ομάδες που είναι να τα καλύψουμε όλα εκείνα στα άλλα βιντεάκια. So, αν δεν έχει σταθερότητα το γονάτο για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να είναι χειρισμένο, μπορεί να είναι πάρα πολλά δυνατό το σώμα. Είχα πει και προχτές να είναι immunity αδυναμία, γενικά το σύστημα να είναι αδύνατο, να νιώθεις ότι δεν σε κρατούν τα πόδια, δεν έχει γιάνει ακόμα το σώμα από οποιονδήποτε αρρώστια μπορεί να είχε, ακόμα και ένα συνάχι. Σε τούτον δημιουργούμε έτσι έναν weakness με θέμα stability, σταθερότητα. Προσέχουμε λίγο τούτες τις έτσι περίεργες κινήσεις. Δεν αρέσει στα γόνατα, που είναι παρόμοια παλέ φάση, να περπατάς και να μην είναι ευθείαν το έδαφος. Δηλαδή να έχει πέτρες, έχει τώρα κάποια πεζοδρόμια που είναι έτσι περίεργα πεζοδρόμια τέλος πάντων, που είναι εντυμένα πέτρα. Το γόνατο θέλει να έχει ευθείαν έδαφος, πεζοδρόμιων, τέλος πάντων δρόμων, να είναι ευθείαν το πάτωμα, το πέλμα να πατά σωστά. Επίσης,
που σίγουρα είναι λίγο λογικό τούτο, δεν αρέσει να πηδάς, δεν θα σου το κάνει βασικά γίνει το πράγμα, είναι να πονέσεις. Και όχι μόνο να πονέσεις, αλλά να φοβάσαι, anyway, να το κάνεις, να πηδήσεις, που ύψος, να τρέξεις, σίγουρα θα μπορείς να το κάνεις. Ίσως από μακρινές αποστάσεις ακόμα και μπορέσει να σου το κάνει το γόνατο. Μακρινές αποστάσεις σε σκληρό έδαφος, κουγκρίν, που έχουμε πολύ στην Κύπρο, έχουμε πολύ κουγκρίν γενικά στην Κύπρο. Δεν αρέσει και να σου το κάνει, θα έχεις πόνο μετά, θα έχεις πρόβλημα μετά. Να σκεφτώ τι άλλον δεν αρέσει στα γόνατα. Πέτε μου και εσείς, πέτε μου κάτι που μπορεί να έχω έτσι ξεχάσει. Δεν αρέσει και προφανώς πάλι δεν θα σε αφήγει το γόνατο ή τα γόνατα, δεν θα σε αφήγω να φορήσεις ψιλοτάκωνα. Δηλαδή το στιλέτσο πλέον, το τάκωνάκι που ίσως εφόρες όταν πριν να έχεις κάποιο θέμα. Πάλι δεν αρέσει επειδή δημιουργείται πολύ βάρος μπροστά βασικά όταν φορείς πιο ψηλό παπούτσι, γίνεται έναν transition βάρος πιο μπροστά και το βάρος εκείνο ή το βάρος του σώματος σου μπαίνει μέσα στο γόνατο και δεν θέλουν τα γόνατα έτσι πράγμα. Μπαίνουμε επίσης, είδες θυμούν πράγματα τώρα, μπαίνουμε επίσης σε βαρετό σώματα, δηλαδή να έχεις ένα βαρετό μεγάλο σώμα και γενικά να έχεις και έτσι αδύνατες αρθρώσεις, γενικά ο σκελετός σου να μην έχει δημιουργηθεί ο σκελετός σου για πολλά κιλά, πάλι δεν θέλουν τα γόνατα πολλά κιλά, so πρέπει να προσέξετε πάρα πολλά το τι κάνετε γενικά με τα κιλά σας, δηλαδή να βάλετε ας πούμε 20-30 κιλά, γενικά εννοώ σε μια διάρκεια ξέρω 10 χρονών, 20 χρονιά, να έχεις κάποιο θέμα για μέ. So προσέξε λίγο γενικά τα κιλά. Τα καθίσματα πάλι, καθίσματα εννοώ που μπορεί να κάνεις σε ένα γυμναστήριο, lunges, καθίσματα, lunges, πρέπει να δείτε λίγο προσεκτική πόσο σωστά κάνετε τα lunges, που είναι το βάρος σας όταν κάνετε lunges, squats, καθίσματα, πόσο κάτω να πάω. Ο γυμναστής μου μπορεί να πολλά υγιεινής κατάσταση, να μην έχει κανένα πρόβλημα ο γυμναστής μου και βλέπω η γυμνάστρια μου, βλέπω στο μάθημα να κατεβαίνει πιο κάτω. Όχι, μα πρέπει να επιμένω να κατεβαίνω και εγώ κάτω. Ναι, αλλά εσύ μπορεί να έχεις κάποιο θέμα τα γόνατα. So, θα κατεβαίνεις κάτω τόσο έντονα. Να ρωτήσεις τον γυμναστή, την γυμναστρία σου, να τους πεις ότι έχεις θέμα με τα γόνατα, να σε βοηθήσουν. Δεν είναι ποτέ ντροπή να πεις στο γυμναστή, στη γυμναστρία σου, ότι έχεις κάποια αδυναμία ή κάποιο θέμα με τα γόνατα σου. Απαράδεκτο, ναι, εννοείται θέλουν να μάθουν και εννοείται θέλουν να σε βοηθήσουν και έχουν και τις γνώσεις να σε βοηθήσουν. Νομίζω είπα όλα, νομίζω. Θερμοκρασία, το πώς λειτουργώ στην καθημερινότητα μου, extremities, ναι, να μην κάθουμε πάρα πολλές ώρες, να κάθουμε ώρες, να στέκω ώρες, να κάνω υπερέκταση για ώρες, να το ξανακάμνω και να το ξανακάμνω και να το ξανακάμνω, να μην λυγίζω υπερβολικά και πάλι να ξανά. Ο τρόπος που κοιμούμαι το βράδυ, να προσέχω, ο τρόπος που να καθίσω, να ανεβώ, να προσέχω the bending side to side, οι κινήσεις στο πλάι, το βάρος που είχαμε μπει, απλά έκαμε έτσι ένα overall για να θυμηθώ και εγώ λίγο αν αφήκα κάτι πίσω. Αυτά, so, αυτήν την εβδομάδα να δείτε λίγο
κάποια πράγματα δεν αρέσουν στα γόνατα, μπορεί να κάνεις κάτι που, ναι, την όλη φάση του που είπα τώρα, να κάνεις κάτι που τούτα, μπορεί να κάνεις ένα πράγμα συνέχεια, μπορεί να κάνεις και λίγο απ' όλα. Τι κάνεις, απλά δεν το κάνεις. You stop, απλά σταματάς, that's it, και δεν το κάνεις. Να πεις, μα κάθομαι πολλές ώρες στο γραφείο και δεν έχω επιλογή. Δέχομαι εδώ, αλλά θα κάτσεις, I don't know, 4 ώρες και να μην κινηθείς. Σηκώστου, κινήθου λίγο, ανοίξε το λίγο, δεν το θουλίω. Την επόμενη φορά μου να αρχίσουν να κάνουμε και γυμναστική, να αρχίσεις να τα γυμνάζεις, να αρχίσεις να... Ναι, so, it's a process, ναι, είναι ένα process τούτο με τα γόνατα. Αν στέκεις πολλές ώρες πάλι, ναι, κάτσε λίγο, βάζει τα πόδια έτσι λίγο πάνω, όπως είχαμε μπει με μαξεραριά από πίσω από τα γόνατα. Και τούτο, ναι, βοηθά πολλά. Μπορεί να βάλεις λίγο πάγον, είπαμε, όπως σας είπε ο γιατρός ή ο φυσιοθεραπευτής. Αλλά ο πάγος είναι 15 λεπτά, ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερο. Και μετά ξανά από αρκετή ώρα πάλι. So, anyway, αυτά από μένα. Και τα γόνατα. Please share, subscribe, like. I'll be very grateful. Θα είμαι ευγνώμων. Και μέχρι την επόμενη φορά θα μπούμε σε ασκησούλες και να δούμε και τι αρέσει στα γόνατα. Γιατί σίγουρα αρέσει κάποια πράγματα στα γόνατα. Να το δούμε και εκείνον την επόμενη φορά. Take care. Bye-bye.